Αυτό ναι. Τι δεν κατάλαβα. Αν πάει ο κύριος Πρωθυπουργός βέβαια στον Πρόεδρο θα αύριο. Θα πάει. Έχει κλειστεί το ραντεβού και τα λοιπά. Μαθαίνω ότι δεν το πολύ αρέσει η ιδέα τώρα. Τώρα που βλέπει και τις μετρήσεις και τα λοιπά. Και άλλες μετρήσεις. Κάνουν, έχουν κάνει. Και ξέρετε τις μετρήσεις εσείς που έχει ο Τσίπρας στα χέρια του. Όχι, αλλά βλέπω τη φυσιογνωμία τους όταν τις διαβάζουν. Πώς βγαίνουν έξω. Κύριε Δελιά, θα πρότεινα να φύγουμε από τις μετρήσεις. Παρακαλώ, κύριε. Και να πάμε στην πραγματική ζωή, στην πραγματική οικονομία, στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Θέλετε να γίνετε κυβέρνηση. Μάλιστα. Έχετε επιτροπή. Εάν η κοινωνία κρίνει. Προτείνουμε στον κόσμο. Ναι, προτείνετε κτλ. Ξέρετε έξω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, δεν μπορούν, μετράνε το ευρώ για να πάρουν στο παιδί τους μια σοκολάτα ή να το πάνε σε ένα Λούνα Πάρκ. Είναι απλά πράγματα αυτά, καθημερινά. Πολλοί τα θεωρούν λαϊκισμό αυτά. Δεν είναι όμως η καθημερινότητα του πολίτη λαϊκισμός. Λαϊκισμός είναι να τον μάθει να σκέφτεται λάθος τον πολίτη. Ο πολίτης πρέπει να σκέφτεται αυτό, αλλά πρέπει να σκέφτεται και τα προβλήματα της χώρας, όπως και οι συνδικαλιστές. Ήθελα να μας πείτε, εάν πράγματι αυτό το έχετε αντιληφθεί ή είσαι σε ένα πλάνο οικονομικής, πολιτικής, μακροοικονομίας, με τεχνοκράτες και τα λοιπά, που τα σχεδιάζετε σε ένα χαρτί, έχετε σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα που έχει η κοινωνία σήμερα. Κύριε Χατζή, πραγματικά σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε μια ευκαιρία, το οποίο δεν μας δίνεται συνήθως. Να συζητήσουμε για μια άλλη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπως την αισθανόμαστε, την καταλαβαίνουμε, την γνωρίσαμε και όπως πρόκειται να είναι αυτό το κόμμα. Θα ήθελα να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα. Έχει κάνει τεράστια προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τεράστια προσπάθεια να πείσει την κοινωνία ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα των ελίτ. Ούτε τα εκλογικά της αποτελέσματα, διαχρονικά όσα χρόνια υπάρχει από το 1984 μέχρι σήμερα, αλλά ούτε και το στελεχειακό της δυναμικό, ανταποκρίνονται στην ιδέα που ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει για την κοινωνία. Και η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που προσπάθησε μέσα στην κρίση να υπάρξει το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Διότι είμαστε κοινωνία, δεν είμαστε άτομα. Δεν μπορούμε να πάμε σαν παρέλαση ο καθένας. Είμαστε πρόσωπα, λέει η Εκκλησία, και όχι άτομα. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Για να πάμε όλοι μαζί, λοιπόν, θα πρέπει και ο αδύνατος να έχει τη φροντίδα του ισχυρότερου και τελικά του κράτους που είναι ο εγγυητής αυτής της κοινωνικής ενότητας. Εγώ, κύριε Δέδια, μου βλέπω ότι μόλις μπλάβησε η χώρα στο χάρτη. Έγινε μπλε. Έγινε μπλε. Ναι, μπλάβησε. Τον μπλάβησε, με μπερδέψατε. Είναι σαν να έχει φάει καμιά μπουνιά στο μάτι. Έγινε μπλε τώρα, έγινε μπλε. Άλλο τον μπλε, άλλο τον μπλε. Ωραίο χρώμα, κύριε Καμπουράκη. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μια χαρά είναι το Θεό και τη θάλασσα και του ουρανού κτλ. Και τη σημαία μα και τη εθνική μα. Και με το αποτέλεσμα έχω δει του δικού σα και έχουν αρχίσει τώρα. Μια έτσι άνεση. Εντάξει, μου ωραία όλα, εντάξει, θα τα λύσουμε. Τώρα αρχίζουν και μοιράζουν και θέσεις. Θέσεις. Ναι, με τι θα πάρεις εσύ, τι θα πάρει αυτός, ποιος θα έρθει εδώ, ποιος θα πάει εκεί, τα ξέρεις. Πώς εντάξει. Λοιπόν. Εγώ κρατάω από όλα αυτά αυτό που πει ο Μητσοτάκης, αφήστε τα κουστούμια, βρέστε φόρμα εργασίας όσον αφορά τις θέσεις. Τώρα, πάντως, εμείς προτιθέμεθα, όπως ακούμε ότι θέλουν να πάρουν θέσεις, θα τους βγάζουμε στον αέρα. Ναι, παρακαλώ. Σιγά-σιγά και θα βγάζουμε λίγο. Πληστηριασμό. Ναι, θα τους βγάζω και εγώ. Θα λέω στο ράδιο το πρωί με τον οικονό μου, ο Καμπουράκης θέλει να πάρει την τάδε θέση. Παραδείγματος χάρη. Ο τάδε θέλει να πάρει την τάδε. Νομίζω είναι χρήσιμο για να έχει και ο επόμενος πρωθυπουργός μια εικόνα. Δεν το κάνω γι' αυτό. Για να μην σας αδικήσω, δεν σας λέω ότι και οι Σιριζέοι ρωτάνε τώρα ποιο θα έρθει εδώ. Καλά, αυτό είναι άλλη κουβέντα, δεν μπορώ να την κάνω. Μιλώντας επί του προκειμένου, δεν πρόκειται να αφήσουμε να γίνει μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, κύριε Χατζή. Υπάρχει ότι αυτά τα κοινωνικά προνόμια, θα πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε, που υπάρχουν σήμερα και πρέπει να είναι περισσότερα για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα στη χώρα μας, κινδυνεύουν εάν εσείς εκλεγείτε, λέει ο κύριος Μαλέλης. Αυτό κυρίως το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το λέει. Ο κύριος Μαλέλης το λέει ευγενέστερα και κομψότερα, αλλά το λέει. Το λέει σε άλλη πολιτική βάση και με άλλο ιδεολογικό κίνητρο. Κοιτάτε. Δεν το λέει όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Μαλέλης, κύριε Δένδια. Το λέει εντελώς διαφορετικά. Να είμαστε... Το λέει, σου λέει ναι, η ελεύθερη αγορά. Ναι, είναι το κράτος να έχει. Δεν μπορεί να έχουμε μια ελεύθερη αγορά συνδοσίας. Πρέπει να υπάρχει μια τάξη, έτσι δεν είναι? Και φαντάζομαι ότι και εσείς το θέλετε. Τώρα και από είναι, την άλλη μεριά. Αυτή η ιστορία, κύριε Δένδια μου, αυτή η αποστροφή του Κυριάκου κάποια στιγμή που είπε ότι οι κοινωνικές ανισότητες είναι νομοτέλεια. Με συγχωρείτε. Την οποία την ακούω συνεχώς από τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ. Ο Κυριάκος δεν είπε ότι ο ρόλος του κράτους είναι να διατηρήσει την ανισότητα των ανθρώπων. Σωστό. Ο Κυριάκος διαπίστωσε κάτι το οποίο το έχει διαπιστώσει από το Δαρβίνο μέχρι οποιονδήποτε. Ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίδιοι. Αυτό είναι αυτονόητο. Καλά, αυτό που είπε ο Κυριάκος είναι ότι ο ρόλος του κράτους είναι να παρεμβαίνει σε αυτές τις ανισότητες και να τις εξορροπεί προς όφελος όλων. Αυτό που και αυτό είναι το λογικότερο πράγμα που μπορεί να πει κανείς. Σε αυτό που έτσι. Ο κ. Μαλέλης, απαντήστε. Ο κ. Μαλέλης τώρα, να σας πάμε πίσω, με συγχωρείτε. Να πάρουμε το DNA αυτής της παράταξης που είδε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Να μας κατηγορήσει όποιος θέλει ό,τι θέλει. Δεν λέω, άμομοι, όχι, δεν είμαι. Όμως αυτή η παράταξη, κύριε Χατζή, να με συγχωρήσετε,
εάν μπορεί να κατηγορηθεί για κάτι διαχρονικά, είναι την κενσιανή αντίληψή της για την οικονομία και την επέμβαση του κράτους επ' ονόματι της κοινωνίας και της κοινωνικής πολιτικής. Εάν θέλετε, εκεί στη δεκαετία του 70, μπορεί και να το παρακάναμε λίγο. Αλμανία, έτσι, περίφημη. Να μας πούνε εμείς να κατηγορηθούμε ως υπερνεοφιλελεύθεροι κτλ. Σε αυτή την παράταξη αυτό δεν ισχύει. Αυτό το ρεύμα δεν εκφράστηκε ποτέ μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα προστατεύσετε ηγεσία, αυτά με κανένα στέλεχος που περιέγραψε προηγουμένως ο Σταμάτης ο Μαλέλης? Μα εμείς τα δημιουργήσαμε. Όχι, το εσύ δεν το δημιουργήσατε. Εσύ δεν το φτιάξατε εσείς. Το έφτιαξε ο Αντρέας Παπανδρέου. Δεν το φτιάξατε εσείς. Και ο Γιώργος Γεννηματάς. Ναι, θα έλεγα για την ακρίβεια θεός χωρέστων και με σεβασμό στη μνήμη του, ο Γιώργος Γεννηματάς. Το λέω γιατί θέλω να είμαι δίκαιος με τους ανθρώπους που έβαλαν το λιθαράκι του σε κάτι σαν τον υπουργό του Αντρέα. Όμως την αντίληψη. Την αντίληψη του κράτους πλέον. Ο Δοξιάδης. Είναι από το Δοξιάδη. Εντάξει, είχε μια αντίληψη. Ο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όχι, εγώ σας λέω. Καβάτσα, ακούμε ποιανού ήταν ποιο. Γιατί δεν έχω κανένα φανατισμό. Άλλο το θέμα. Το διακύβευμα είναι άλλο. Εάν θα τα προστατεύσετε αυτά. Εγώ θα παραλάβω το ερώτημα γιατί δεν μου απαντάτε. Όχι. Αυτό που σας είπα προηγουμένως και μου επιτρέπετε να το επαναλάβω, προφανώς δεν το εξήγησα αρκετά, είναι ότι εμείς στις σύγχρονες συνθήκες πειραματικά το 2014 εφαρμόσαμε σε συγκεκριμένες περιοχές το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Ναι. Και αυτό είναι η γενική μας αντίληψη. Ποια είναι η γενική μας αντίληψη? Πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο εγγυημένο επίπεδο ζωής για όλους. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο πιο μάγκας, ο πιο ξύπνιος, ο πιο εργατικός να πάει πιο μπροστά. Αλλά πίσω δεν αφήνουμε τα γυναικόπαιδα και τον αδύναμο. Αλλιώς δεν είμαστε κοινωνία. Αλλιώς είμαστε μονάδες που απλώς κινούνται σε μια γενική κατεύθυνση. Ναι, πάμε εδώ τώρα. Πού θα τα βρούμε, διότι εδώ είναι το ζήτημα. Διότι άμα το να λες τρέλο και θέλει λεφτά. Εκεί τώρα σου λέει, δεν θα τα βάλεις εσύ. Λες, ας πάει ο ιδιωτικός τομέας και η αγορά θα εξασφαλίσει λεφτά και για αυτούς. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι με την επίδημη. Ο Μαλέλης το λέει κομψά. Η πραγματικότητα ποια είναι? Δεν μπορεί να πας με λογική επιδόματος. Πρέπει να πας με λογική δημιουργίας πλούτου. Για να έχεις να μοιράσεις, πρέπει να φτιάξεις πίτα. Σωστό. Αν δεν έχεις πίτα, πεινάσουμε όλοι, θα τρώμε ψυχουλάκια μέσα από την κατσαρόλα. Πάμε λοιπόν. Πώς θα δημιουργηθεί πλούτος? Δεν μπορείς με αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές, κύριε, να δημιουργήσεις πλούτο. Δεν γίνεται, δεν θα έρθει κανένας. Άμα έχεις το Βούλγαρο από πάνω με 12 και από κάτω έχεις την Ελλάδα με 28 και 28, πάμε στο 56 και 24 το ΦΠΑ. Και 100% και εισφορά αλληλεγγύης που τώρα υποτίθεται θα μειωνόταν. Και... εντάξει, ποιος θα έρθει εδώ πέρα να βάλει 5 φράγκα? Εάν δεν υπάρχουν επενδύσεις, πώς θα ανοίξουν δουλειές, με συγχωρείτε? Τη μιζέρια μας θα κάνουμε γύρω-γύρω στην κατσαρόλα, πώς θα την ξαμοιράσουμε και να τρώμε τις σάρκες μας? Λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης, παιδιά, πάμε να δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη στον τόπο και να έχουμε να βοηθήσουμε και τους άλλους. Και άμα τώρα δύο λεφτά, διότι υπάρχει θέμα εδώ. Και όταν λοιπόν θα περάσει εσύ τη μείωση της φορολογίας, η οποία λες θα φέρει επενδύσεις και θέσεις εργασίας, οι οποίες θέλουν 3 χρόνια ή 2 χρόνια να αποδώσουν. Μάλιστα. Τα ενδιάμεσα, λοιπόν, ό,τι λείψει. Συγχωρείτε. Δημιουργείς πράγματι, ποιο είναι το θέμα? Το κενό. Ναι, το κενό. Το κενό. Ναι. Όμως εσείς σε τι αναφέρεστε? Αναφέρεστε στις ευθείες ξένες επενδύσεις. Δηλαδή αυτό που θα έρθει να φτιάξει ένα εργοστάσιο, ας πούμε. Και πράγμα το εργοστάσιο για να βγάλει προϊόν να πουλήσει θέλει 2 χρονάκια. Ναι. Μάλιστα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν δεν θα φύγουν αμέσως? Να είμαστε αυτές που δουλεύουν τώρα, που είναι εκεί. Μάλιστα. Τις οποίες έχουμε πνίξει, καθόμαστε από πάνω, εντάξει, έχουμε βάλει 100 κιλά από πάνω, που ασκούν οι άνθρωποι. Υπάρχει ένα άρθρο του Κώστα Σιμίτη σήμερα στην Καθημερινή. Θα σας το έλεγα. Για τα ίμια. Λοιπόν, που λέει ότι φοβάμαι ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε νέα ίμια. Νέα κρίση, τέλος πάντων, νέα ίμια, λέει ο τίτλος. Λοιπόν, όχι στα ίμια. Νέα κρίση τύπου ημίων, ας πούμε. Στο Αιγαίο. Και λέει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή και λέει και κάτι άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, έχετε κάτι. Είναι σημαντικό το άρθρο του, δεν είναι? Όχι. Είναι και πάρα πολύ διαφωτιστικό για το χρησιμοποιήσω. Άλλωστε, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από ημία. Θα χρησιμοποιήσω τον κύριο Σιμίτη και στο πλαίσιο της κουβέντας για την οικονομική πολιτική προηγουμένως και τα επάλληλα σταθεροποιητικά προγράμματα που χρειάστηκε να κάνει για να αντιμετωπίσει τις υπερβολές δαπανών που το Πασόκ της καλής εποχής επέβαλε τότε. Ναι. Αλλά έρχομαι τώρα σε αυτό που λέτε. Λοιπόν, το λέω γιατί. Ακούγεται ότι η Νέα Δημοκρατία, η κακή που έκανε κέρανε και τα λοιπά, και το καλό Πασόκ που μόνο το κοινωνικό κράτος. Το Πασόκ σε μια συγκεκριμένη περίοδο ξεχείλωσε τα δημόσια οικονομικά, είναι γεγονός. Τα ξανασουλούμε. Πάμε εκεί, πάμε στα ίμια. Αλλά πάμε τώρα εδώ. Υπάρχει καταρχήν ο κύριος Σιμίτης, λέει κάτι το οποίο είναι γνωστό και σωστό. Ποιο είναι αυτό? Ότι η Τουρκία έχει την τάση, τη νέα κυβέρνηση, ακόμα και τον νέο Υπουργό Άμυνας κάθε φορά, να το δοκιμάζει αμέσως. Εμένα την πρώτη μέρα που ανέλαβα τον Έμιλ μου βγάλαν 2 φρεγάτες στο Αιγαίο. Αμέσως. Τα οποία ήρθαν να αρχίσουν τις εξυπνάδες των παραβιάσεων, τη διαφορά των χωρικών υδατών. Και σκυνηγάγαμε κι εμείς με 2 δικές μας και έγιναν τα γνωστά. Λοιπόν, άρα ο κίνδυνος γενικά υπάρχει. Ειδικά τώρα. Ακριβώς επειδή υπάρχουν και τα θέματα
που έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας, ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται. Και επίσης υπάρχει ένα γεγονός ότι η παρούσα κατάσταση στην Τουρκία δεν την βολεύει. Η Τουρκία βρίσκεται σε μια θέση αυτή τη στιγμή που τα πράγματα δεν είναι καλά. Το θέμα, αυτή. Ξέρετε τι ρωτάει ο κόσμος και ρωτώ και εγώ. Και εάν η Τουρκία, και ο κ. Μαλέλης, εάν αυτό, παρακαλώ, η Τουρκία μπει μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, μέσα στην ελληνική ΑΟΣ. Α, γιατί είναι. Στην ελληνική ΑΟΣ. Που λέει ότι δεν είναι δική σου, είναι δική μας. Διότι άμα δεις τους χάρτες της και η Νότιος Κρήτη, τουρκική Νότια. Ναι, ναι, ναι. Και, καλά, βάλει, και τους παξούς απ' έξω, πούμε εγώ, ναι, και μπορεί να βρουν καλή Τούρκη. Και βάλει γεωτρύπανο στο βυθό. Εκεί θα αντιδράσουμε, δεν γίνεται. Εκεί είναι επέμβαση, παιδιά, είναι εισβολή. Συγχωρείτε, τι να, το να παριστάνουμε τώρα αυτά, εγώ δεν θέλω ούτε να είναι και τουριστική περίοδος να, βάζουμε, να ανεβάζουμε, διότι παρατηρούν όλοι το τι λέμε, σας διαβεβαιώ, και ναι, οι πρεσβείες και οι πάντες. Okay. Άρα είμαστε μετρημένοι και στο κόμμα. Όμως οφείλω να σας πω το εξής. Κάθε καινούρια κυβέρνηση, δεν αναφέρω μόνο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν αναλαμβάνει, παλαμίζει ένα Ευαγγέλιο και λέει: ορκίζομαι να φυλάτω πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Βεβαίως. Η εδαφική ακεραιότητα της χώρας δεν είναι η ιδιοκτησία κυβέρνηση να διαπραγματευτεί. Εάν οποιοδήποτε από ιουδήποτε έχει την εντύπωση ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, πόσο μάλλον η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα επιτρέψει παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, απατάστε.